16η του αυτού μηνός Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής γεννήθηκε το έτος 1898 στο χωριό Λεύχες της Πάρου. Η Πάρος είναι ένα μικρό και ήρεμο νησί των Κυκλάδων. Οι γονείς του ήταν φτωχοί και αναγκάζονταν να εργάζονται πολύ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος και πέθανε πολύ νωρίς. Η μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογενείας. Η μητέρα του ήταν ευλογημένη ψυχή και είχε απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρος και πήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία για να λειτουργηθεί αλλά και για να περιποιηθεί τον Ιερό Ναό. Όταν ο μικρός Φραγκίσκος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του Οσίου Ιωσήφ, έφυγε για να γίνει μοναχός, η μητέρα του είπε στους συγγενείς της: «Το γνώριζα πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Όταν γέννησα το Φραγκίσκο και ήμουν ακόμα στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα φασιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη του σπιτιού και ένας φτερωτός και πολύ ωραίος νέος, που μόλις μπορούσα να τον αντικρίσω από την πολύ λάμψη του, κατέβηκε και στάθηκε πλάι στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με σκοπό να το πάρει. Όταν εγώ διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Τι κάνεις καλέ, θα μου πάρεις το μωρό μου?», εκείνος επέμενε ότι για το σκοπό αυτό ήρθε και αυτή είναι η απόφαση. Και για να με βεβαιώσει μάλιστα μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μία εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευα, έλεγε η μητέρα του, ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε τον Χριστό. Ο Όσιος ως την εφηβική του ηλικία παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε για τον Πειραιά, όπου εργαζόταν ως μικρέμπορος. Επίσης, δούλεψε στα ορυχεία. Στην ηλικία των 23 ετών, κέντρο της εργασίας του ήταν η Αθήνα. Ήταν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε την πονηρία και την αδικία. Τότε άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλο ενθουσιασμό προκαλούσαν σε αυτόν οι βίοι των μεγάλων ασκητών. Την απόφασή του για το μοναχισμό την πήρε ύστερα από το ακόλουθο όραμα. Ένα βράδυ είδα στον ύπνο μου ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήραν δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο γιατί αμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μην φοβούμε, αλλά να ανέβω, γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ υπέροχο ανάκτορο, ανώτερο από κάθε επίγειο. Μου φόρεσαν μια ολόλευχη και πολύτιμη στολή και μου είπαν: «Από εδώ και εμπρός θα υπηρετείς εδώ». Και μετά με πήγα να προσκυνήσω το βασιλέα. Ξύπνησα αμέσως και αυτά που είδα και άκουσα χαράθηκαν τόσο πολύ μέσα μου, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτα άλλο. Σταμάτησα τις εργασίες μου και έμενα σκεπτικός. Άκουγα ζωντανά μέσα μου να επαναλαμβάνεται διαρκώς εκείνη η εντολή: «Από τώρα και εμπρός θα υπηρετείς εδώ». Όλη μου η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά άλλαξε. Επίσης, μία φορά που πήγε σαν μικροπαραγματευτής στην Τίνο, του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Κύριος και του είπε: «Εμένα θα ακολουθείς, άφησε τα εμπορεύματα». Έτσι πήρε την απόφαση και έφυγε για το Άγιον Όρος. Ο πρόστος σταθμός του ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε ο τότε αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Από τον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ευλαβής και συνετός άνθρωπος, έλαβε μεγάλη βοήθεια. Δεν έμεινε όμως μαζί του, διότι αγαπούσε την αυστηρότερη ησυχαστική ζωή. Σε μία πανήγυρη της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην κορυφή του Άθωνα, γνώρισε τον γέροντα Αρσένιο. Έκτοτε ο πατήρ Αρσένιος έγινε ο μόνιμος συνασκητής του και δεν χώρισαν ποτέ πλέον. Υποτάχθηκαν στο γέροντα Εφραίμ που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Έπειτα μαζί με τον γέροντά του Εφραίμ έφυγαν για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου για περισσότερη άσκηση. Μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Η άσκησή τους ήταν η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Κυριότερο όμως έργο αποτελούσε για αυτούς η νύψη και ο εγκλισμός του νοός στην καρδία. Το έτος 1938 μαζί με τον πατέρα Αρσένιο μετακόμισαν στις απόκριμνες σπηλιές της μικράς Αγίας Άνης. Σε ένα από τα σπήλαια αυτά υπήρχε και η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διαμόρφωσαν εκεί το χώρο, έκτισαν και μερικά κελιά και παρέμειναν στο σπήλαιο αυτό έως και το έτος
1947. Σε αυτό το ταπεινό σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου ασκήθηκαν και ετοιμάστηκαν τα πνευματικά του παιδιά και έγιναν έπειτα ηγούμενοι σε άλλα μοναστήρια. Στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή οφείλεται η πνευματική αναγέννηση και επάνδρωση 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών άλλων γυναικείων αδελφοτήτων στον ελλαδικό χώρο. Από το ταπεινό αυτό σπήλαιο ξεκίνησε και ο γέροντας Εφραίμ και ίδρυσε στον Καναδά και την Αμερική Ιερούς Παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια όπου μεταλαμπαδεύθηκε το Ορθόδοξο Πνεύμα. Η αρετή έχει κόπο για να την αποκτήσει κανείς, αλλά όταν την αποκτήσει και την ευωδία της δεν μπορεί να συγκρατήσει. Το Ορθόδοξο ασκητικό πνεύμα μπορεί να αναμορφώσει τον κόσμο που υποφέρει πολύ. Το έτος 1951 μεταφέρθηκε στη Νέα Σκήτη, στην καλύβα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου παρέμεινε έως την κοίμησή του που συνέβη τη 15η Αυγούστου του 1959, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τα περί της κοιμήσεώς του τα περιγράφει πολύ γλαφυρά ο γέροντας Εφραίμ στο βιβλίο «Προθήμος ανάβαινε», το οποίο είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Έλεγε: «Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Την παρακαλούσε από καιρό να τον πάρει να ξεκουραστεί και τον εισήκουσεν η παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Με εκάλεσε τότε ο γέροντας και μου υπέδειξε τι να ετοιμάσουμε. Επεριμέναμε». Την παραμονή της κοιμήσεώς του 14 Αυγούστου του 1959 επέρασε να τον ίδιο κύριο Σχοινάς από το Βόλο. Ήσαν γνώριμοι πολλοί. «Τι κάμετε», του λέγει, «πως έχει η υγεία σας?» «Αύριον σωτήρια να χωρώ, δια την αιωνίαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες, να ενθυμηθείς των λόγων μου». Το βράδυ στην αγρυπνία της κοιμήσεως της κυρίας Θεοτόκου, ο γέροντας συνέψαλε όσον η δύνατο με τους πατέρας. Εις την θείαν λειτουργίαν, την ώραν που εκκοινώνησε τα άχαρδα μυστήρια, είπε: «Εφόδιον ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε 15η Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα, στην αυλή του ησυχαστηρίου μας. Περιμένει την ώραν και την στιγμή. Είναι σίγουρος δια την πληροφορία που του έχει δώσει η Παναγία μας. Αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει, του έρχεται ως σαν στενοχώρια, ως σαν αγωνία δια τη βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Με φώναζε και μου λέγει: «Παιδί μου, γιατί αργεί ο Θεός να με πάρει? Ο ήλιος ανεβαίνει και εγώ είμαι ακόμη εδώ». Βλέποντας εγώ το γέροντά μου να λυπείται και σχεδόν να ανημονεί, του λέγω με θάρρος: «Γέροντα, μη στενοχωρήστε, τώρα εμείς θα κάνουμε ευχή και θα φύγετε». Εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας το κομποσκίνι του και έντονον την ευχή. Δεν απέρασε ένα τέταρτο και μου λέγει: «Κάλεσε τους πατέρας να βάλουν μετάνοιαν, διότι φεύγω». Εβάλαμε την τελευταία μετάνοιαν. Έπειτα από λίγο εσήκωσε τα μάτια του ψηλά και έβλεπε επιμόνως επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανεκφράστου ψυχικού θάμβους μας λέγει: «Όλα οι τελείωσαν. Φεύγω. Αναχωρώ. Ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια του και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον επόθησε και εδούλευσε νεκνεότητος. Θάνατος όντως οσιακός, η σημάς εσκόρπισε αναστάσιμον αίσθησιν. Εμπροστά μας είχαμε νεκρόν και ίνμοζε πένθος, όμως μέσα μας εζούσαμε ανάστασιν. Και τούτο το αίσθημα δεν έλειψε πλέον. Με αυτό συνοδεύεται έκτοτε η ενθύμηση του αημνής του Αγίου Γέροντά μας. Η διδασκαλία του περιέχεται εις 65 επιστολάς, τας οποίας έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Φιλοθέου. Είναι ο συνεχιστής της νηπτικής παραδόσεως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα κύματα της Θείας Χάριτος πλημμύριζαν την ψυχή του και ο νους του ηρπάζεται εις θεωρίαν, ή το κάτοχος του ακτίστου φωτός και άριστος διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όλος ο βίος του Αγίου Ιωσήφ ήταν ένα πνευματικό συναξάρι που θυμίζει τους παλαιούς ασκητάς της ερήμου. Τους αγώνας του με τα δαιμόνια ούτε να τους ακούσει κανείς δεν τολμά σήμερα. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και αβίαζε τον εαυτόν του εις αφάνταστον βαθμών. Απέκτησε πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Έγραφε σε μία επιστολή: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και την καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους θειού τους θέλει και αγαπά». Ο αείμνηστος γέρον Ιωσήφ επέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή της καθάρσεως, του φωτισμού,
και της τελειώσεως. Εγνώρισε όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Έγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός και απλανής της πνευματικής ζωής και έγραφε «Αναγκάζομαι να ανοίγω τους άβλακας εις των κόσμων, καθότι υπάρχει ελπής να δεχθούν των λόγων ψυχέ καθαρέ και εις εμένα γίνει ωφέλεια ο μισθός της αγάπης. Λοιπόν, ακούσατε μου τους λόγους, χαρίσατε μου τα σακοάς. Η ζωή μου και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία». Λόγω της αγάπης του για τον Τίμιο Πρόδρομο, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής παντού έφτιαχνε εκκλησάκια για να τιμά το γενέσιό του. Πίστευε τόσο πολύ στην ακτιμοσύνη, όχι τόσο ως πράξη αυταπάρνησης και πτωχίας, όσο ως μέσο προς την αμεριμνησία και τον απερίσπαστο βίο που βοηθά πολύ τον νου στην άσκηση της ευχής. Αξιώθηκε πολλών οραματικών αποκαλύψεων και εμπειριών και επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Πολέμησε τον διάβολο με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, με πολλές μάχες και τελικά όταν είπε «Τα παρατά όλα, με νίκησες διάβολε», γιατί ήταν η τελευταία βραδιά και ήθελε να τα παρατήσει όλα, ο Θεός επεσκίασε τη χάρη του και τελείωσαν οι πόλεμοι και όλα τα πάθη κατευνάστηκαν και ο γέρον Ιωσήφ ήταν σαν μικρό παιδάκι. Τόση καθαρότητα, τόση αγνότητα, χωρίς κανένα κακό λογισμό και απολύτως καμία κακία μέσα του. Έφτασε σε τέλεια απάθεια με τους τεράστιους αγώνες στον Άγιο Βασίλειο τα πρώτα 10 χρόνια της καλογερικής του. Το σώμα του αρρώστησε από τις μεγάλες ασκήσεις, απέκτησε ένα λέμφωμα στο στομάχι και από 45 κιλά έγινε 100 και μέχρι τα 60 του που έφυγε κουβαλούσε αυτό το πρίξιμο στο στομάχι. Όταν στο καλύβι του στον Άγιο Βασίλειο άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και η ησυχαστική κατάσταση να χάνεται, ο γέρον Ιωσήφ είπε στο συνασκητή του «Να φύγουμε, Αρσένιε, να φύγουμε. Η αμεριμνησία μας και η ησυχία μας μειώθηκαν πολύ. Πάμε αλλού να αγωνιστούμε σαν άγνωστοι, για να μην μας βρίσκουν εύκολα οι άνθρωποι και να μας στερούν αυτό που εμείς χάνουμε και εκείνοι δεν μπορούν να δουν». Μπαίνοντας κάποιος στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, αισθάνεται την άρρητη ευωδία των Τιμίων Λειψάνων. Ο γέρον Ιωσήφ έμενε σε αυτό το κάθισμα και έψελνε και έλεγε επειδή η θεία λειτουργία είχε πολύ χάρη. «Δεν νομίζω να γίνεται πουθενά στο Άγιον Όρος τέτοια θεία λειτουργία. Η χάρη είναι πηχτή να την πιάσεις και να τη φας τη θεία χάρη. Τόσο πολύ επεσκίαζε ο Θεός τις θείες λειτουργίες, διότι ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης λειτουργούσε σαν βιαστής, όπως προσεύχονταν επίσης και Όσιος Ιωσήφ και ο γέρον Αρσένιος. Είχαν πολλές εμπειρίες της θείας χάριτος με διαφόρους τρόπους που επισκιάζει τις προσευχές των ασκητών και η Αγία Τριάδα εμφανιζόταν πολλές φορές σαν φωτεινή νεφέλη και πάρα πολλές φορές άγγελοι εμφανίζονταν. Μία φορά Όσιος Ιωσήφ ήταν στενοχωρημένος με τα πνευματικά του τέκνα και σκεφτόταν να φύγει. Είχε γονατίσει και προσευχόταν και του εμφανίστηκε ο Κύριος εσταυρωμένος και του είπε «Εγώ τόσα υπέμεινα για εσένα, δεν μπορείς να υπομείνεις εσύ αυτά τα λίγα για εμένα?» Και όταν τα άκουσε αυτά ξέσπασε σε λυγμούς και άκουσε το θέλημα του Κυρίου. Ο γέρον Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός έλεγε «Σε τέτοια καταλήματα που μέναμε μπορούν να μείνουν άνθρωποι αφοσιωμένοι με ζήλο που η Θεία Χάρις τους έχει καλύψει και έχει μεθύσει την καρδιά τους για το Θεό». Η υποτακτική του γέροντος Ιωσήφ, πατήρ Εφραίμ και πατήρ Ιωσήφ τόνιζαν «Νιώθω πως αυτή ήταν η χρυσή περίοδος της ταπεινής μου ζωής γεμάτη από γαλήνιες, ατάραχες πραγματικά ουράνιες στιγμές κάτω από την αληθινά πραγματική στοργή και την πρόνοια του πνευματικού μας οδηγού. Κοπιάζαμε στο κόψιμο του θελήματος, στις μετάνοιες, στο κομποσκήνι, στη μελέτη, στη θεωρία, στην ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών, στο εργόχειρο και στις δουλειές. Η ζωή μας κυλούσε με άκρα σιωπή. Μόνο με την ευχή και όλα έγιναν ο θεμέλιος λίθος για να θεμελιώσουμε τον οίκο της ψυχής μας και τις μετέπειτα συνοδείες μας. Οι εκούσιες κακουχίες είχαν καταβάλει τον οργανισμό του και οι συνέπειες γίνονταν χρόνο με το χρόνο πιο φανερές. Οι δυνάμεις του Οσίου Ιωσήφ μέρα με τη μέρα τον εγκατέλειπαν και έλεγε «Κοντεύει η μέρα μου να φύγω. Έτσι όπως έγινα δεν είμαι για τίποτα, ούτε μπορώ να αγωνιστώ πλέον». Τη 15η Αυγούστου του 1959, ανήμερα της κοιμήσεως της κυρίας Θεοτόκου, λειτουργήθηκε, μετέλαβε για τελευταία φορά και παρέδωσε ήσυχα τη μακαρία του ψυχή. Εκεί στη Νέα Σκήτη, κοντά στον πύργο, βρίσκεται ο τάφος του, μέσα σε ένα παρεκκλήσι. Αφιέρωσε τη ζωή του στην νοερά προσευχή και έλεγε
Η ευχή με πόνο γεννά τα δάκρυα και αυτά γεννούν καθαρότερη ευχή. Το δάκρυ σαν ευώδες μύρο ξεπλένει τη βρωμιά και καθαρίζεται η ψυχή. Αν δεν βλέπεις τα δάκρυα να τρέχουν σε κάθε σκέψη του Θεού, αγνωσία νοσείς, από την οποία γεννιέται η περηφάνεια και σκληραίνει η καρδιά. Αυτός ήταν ο βίος, ο λίγος από τον πολύ του, Οσίου Πατρός ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού, τες αυτού Αγίες Πρεσβείες και της Κυρίας Θεοτόκου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.